Δρυμή κατηγορό απευθύνει ο επενδυτής της ΠΑΕ Καβάλα Φάνης Ελευθεριάδης κατά του πρώην Προέδρου και μεγαλομετόχου της Γιώργου Τσουκτουρίδη και στην ανακοίνωση την οποία εξέδωσε υπογραμμίζει ότι ο ίδιος εντελώς αυθαίρετα και παράνομα παρακράτησε τα χρήματα που μπήκαν στο λογαριασμό της ΠΑΕ Καβάλα και τα οποία προορίζονταν για τις πληρωμές των ποδοσφαιριστών. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Φάνη Ελευθεριάδη αναφέρει: «Μετά την ανάληψη του management από πλευρά μας, κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και δείξαμε τη μέγιστη διάθεση προκειμένου αυτή η συμφωνία να τηρηθεί στο έπακρο. Δυστυχώς η υπομονή έχει και τα ωριά της. Καμία από τις συμβατικές υποχρεώσεις της πλευράς του εμφανιζόμενος μεγαλομετόχου και Προέδρου της ΠΑΕ Καβάλας κ. Γιώργου Τσουκτουρίδη δεν τηρήθηκε. Μάλιστα, δικό μας διοικητικό συμβούλιο ουδέποτε δημοσιεύθηκε με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Αποτέλεσμα ήταν ο αρνητικός αντίκτυπος στους χορηγούς μας και συνέπεια η αναβολή των χορηγών. Παράλληλα, η υπερέμβασή μας σε θεσμικά όργανα Football League ΕΠΟ ήταν αποδυναμωμένη εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Σχετική επίσης εξώδικος έμεινε αναπάντητη από την πλευρά του. Όποιες φορές συζητούσαμε μαζί του, φαίνονταν να βρίσκεται λύση. Το μόνο όμως που πραγματικά τον ενδιέφερε ήταν να εξασφαλίσει τα χρήματα που κατά τον οποίο είχαν μπει στα ταμεία της ΠΑΕ προδιετίας. Καμία συζήτηση για τα συσσωρευμένα χρέη που ο ίδιος δημιούργησε στην ΠΑΕ. Προτείναμε στον κύριο Τσουκτουρίδη νέα συμφωνία, με βάση την οποία δέχθηκε να πάρει τα χρήματα που ζητούσε σε καθορισμένες ημερομηνίες. Ουδέποτε φυσικά την υπέγραψε, ενώ προφορικά Πολάκης την είχε αποδεκτεί. Μάλλον έπρεπε να πάρει την έγκριση του κηδεμόνα του. Δυστυχώς σήμερα που η ΠΑΕ Καβάλα έχει προγραμματίσει την εξόφληση των ποδοσφαιριστών της, διοικητικό, βοηθητικό και προπονητικό προσωπικό έχει ήδη εξοφληθεί, ο κύριος αυτός εντελώς αυθαίρετα και παράνομα παρακράτησε τα χρήματα που μπήκαν στο λογαριασμό της ΠΑΕ Καβάλα. Η ενέργεια αυτή σημαίνει αυτόματα και το τέλος της δικής μας παρουσίας στην ΠΑΕ Καβάλα και ταυτοχρόνως προχωρούμε στην καταγγελία της μεταξύ μιας συμφωνίας. Με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Επειδή όμως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα, είμαστε ανοιχτοί σε μια ευρεία σύσκεψη με συμμετοχή όλων των φορέων της πόλης, την οποία ζητούμε για τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου. Το ένα Channel επικοινώνησε με τον Γιώργο Τσουκτουρίδη, ο οποίος διέψευσε κατηγορηματικά την ανακοίνωση, τονίζοντας ότι όλα είναι ασύστολα ψέματα, ότι δεν έχει γίνει καμία επένδυση, ενώ τόνισε πως ούτε το ΙΚΑ αλλά ούτε και η εφορία είναι τακτοποιημένα οικονομικά από πλευράς των επενδυτών. Είναι αναλυσής και ανακριβής σε ό,τι λέει. Δεν έβαλαν τα χρήματα τα οποία ήταν προσυμφωνημένα να μπουν. Στην ανακοίνωση αναφέρουν ότι έχει γίνει παρακράτηση χρημάτων ενώ ποτέ δεν μπήκαν χρήματα. Μα δεν μπήκαν χρήματα από τους ίδιους. Δεν έγινε η παραμικρή επένδυση. Θεωρώ ότι δεν έγινε η παραμικρή επένδυση. Λειτουργήσαν καθαρά διαχειριστικά. Λειτουργήσαν καθαρά διαχειριστικά και καταστροφικά για τον ΑΟΚ. Και τότε ποιος ο λόγος για να βγάλουν μια τέτοια ανακοίνωση? Ο λόγος είναι διότι να πάρουν κομμάτι της επιχορήγησης έχοντας αφήσει το ΙΚΑ απλήρωτο, το ΦΠΑ απλήρωτο, τα πάντα απλήρωτα για την εφορία. Δεν έχουν πληρώσει καμία από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει, θα δούμε. Είναι ψέματα ασύστολα κιόλας. Ασύστολα. Δεν πλήρωσαν καμία συμβατική υποχρέωση και θεωρώ ότι δεν έχουν κάνει την παραμικρή επένδυση. Λειτουργήσαν καθαρά διαχειριστικά με χρήματα που υπήρχαν στον ΑΟΚ. Δεν έχουν κάνει την παραμικρή επένδυση. Και η ΠΑΕ προτίθεται να στραφεί ενάντια τους νομικά. Προκειμένου να διεκδικήσει τα χρήματα τα οποία οφείλουν να δώσουν, που αντιστοιχούν στα 500.000 ευρώ που είναι με βάση το συμβόλαιο.